Είμαστε μαζί με τον διευθυντή του Χτηματολογίου τη Λευκοσία, ο κ. Αντρέα Σοκράτου, είναι φιλοξενούμενο μα σήμερα στο στούντιο τη εκπομπή. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να απαντήσει ο ίδιο ε, για όλα όσα λέχθηκαν σε σχέση με τι καταγγελίε εργαζόμενου ε, στο χτηματολόγιο ε, για διαφθορά ή για άλλε παρατύπειε ενδεχομένω. Πώ ο ίδιο απαντά και μέσα από την εκπομπή σήμερα. Καλώ ορίσατε, κ. Σοκράτου. Ευχαριστώ, κ. Σοκράτου. Λοιπόν. Είναι πολλά μεσημέρι. που έχουμε να πούμε. Καλό μεσημέρι. Είναι πολλά Όσα που έχουμε θέλετε. να πούμε. Θέλουμε πρώτα να μα πείτε πώ αντιμετωπίζετε αυτέ τι καταγγελίε. Είναι από άτομων, από λειτουργών του χτιματολογίου, από εργαζόμενο στο χτιματολόγιο. Ε, με πόση σοβαρότητα τι αντιμετωπίζει η διεύθυνση του χτιματολογίου και τι έρευνα γίνεται. Επιτρέψτε μου να πω όπω και κάθε άλλον ισχυρισμό. Δεν δέχομαι τον όρο καταγγελία. Mm -hmm. ε... Η διεύθυνση του τμήματο την εξετάζει με όλη τη δέουσα ε, σοβαρότητα που πρέπει να τη αποδώσει. Ναι. Όμω, η τελευταία έκταση που έχουν πάρει αυτέ οι καταγγελίε, mm -hmm. οι οποίε έχουν δοθεί στι εφημερίδε και σε άλλου θεσμού. Τη είπατε εσεί τώρα καταγγελίε. Προηγουμένω μου είπατε δεν σχυρισμούς, το δέχομαι καταγγελίε και συνεχιζόμενου. Βλέπετε. Διορτώνω. Εντάξει, είναι, είναι μια σχυρισμούς. καταγγελία στη βάση ισχυρισμών. Χωρί προηγουμένω να ενημερωθεί και να ζητηθεί η τοποθέτηση τη διεύθυνση του τμήματο. Ναι. Μα έχουν ανησυχήσει mm -hmm. και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια ναι. ε, να, όχι μόνο να διαταραχθεί, αν είναι δυνατόν, να διαλυθεί η υπηρεσιακή τάξη. Από ποιον, από έναν εργαζόμενο? Ε, επιτρέψετε μου να πω ότι όταν αυτοί οι ισχυρισμοί, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε Τεκμηρίωση ή διερεύνηση προηγουμένω, ναι. όταν γίνονται πρωτοσέλιδα στι εφημερίδε, ναι. Το φιλελεύθερο, συγκεκριμένα, με χαρακτηρισμού και σχόλια τα οποία δεν μπορούν να προκύψουν εάν προηγουμένω δεν ερευνηθούν και δεν διαπιστωθούν. Mm -hmm. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Και αυτή την ερμηνεία δίνει η διεύθυνση του τμήματο, σαν μια συνειδητή πλέον προσπάθεια ναι. να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητε και οι εξουσίε και τα καθήκοντα από τη διεύθυνση του τμήματο που προβλέπουν mm -hmm. την διεύθυνση του τμήματο. Ναι. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώ μπορώ να διευθύνω. Και βεβαίω όχι μόνο μου, mm -hmm. με όλη τη διευθυντική ομάδα του τμήματο και σε κεντρικών επίπεδο και σε επαρχιακό mm -hmm. όταν ε, ε, θα προέρχονται διάφοροι ισχυρισμοί. Καλό να προέρχονται mm -hmm. και να γίνονται πρωτοσέλιδα πριν λάβει γνώση η διεύθυνση του τμήματο. Σε... Και πρωτοσέλιδα, επαναλαμβάνω. Mm -hmm. Με είδη ε, τα οποία ήδη έχουν δικάσει και έχουν καταδικάσει. Κατευθύνεται από τον. Πώ καταδικάστηκαν, αναφέρεται yeah. σε έναν λειτουργό yeah. του χτιματολογίου το okay. δημοσίευμα, ο οποίο προχώρησε σε έναν ισχυρισμό, να το βάλουμε έτσι. Σε πολλού ισχυρισμού. Επιτρέψτε μου να ξέρω πολύ περισσότερα. Πι, Ωραία. Από λοιπόν, αυτοί, λοιπόν εγώ μιλάω με βάση το κείμενο που είχε δημοσιευθεί και επειδή αναφέρατε το όνομα τη εφηλε... <εθυμάδες> <της> εφημερίδα, <εθυμάδες> το, το, το Φιλελεύθερο. Λοιπόν. Ε, αναφέρεται σε καταγγελία, όπως γράφεται μέσα στο κείμενο. Καταγγελία η οποία, αμύτι αλλών, τι άλλο, είναι σοβαρή. Δηλαδή μιλάμε, α πούμε, έναν παράδειγμα ενδεικτικών για μια οικία που με 400 τετραγωνικά μέτρα που παρουσιάστηκε 150 τετραγωνικά μέτρα. Ε, αυτές ε, οι είτε ότι ο ίδιο επιτρέψετε ναι, μου να διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. ε, ε, παρουσιάστηκε. Έχει ερευνηθεί και όντω αυτά είναι τα γεγονότα. Ε. Προφανώ όχι. Δεν Προφανώς ερευνήθηκε. όχι και σα απαντά ο διευθυντή. Δεν ερευνήθηκε, δηλαδή. βρίσκεται σε εξέλιξη όμω έρευνα, σωστά. Βεβαίω, την Ωραία. ήδη ο διευθυντή έχει προχωρήσει σε αρκετά βαθιστημίων και είναι σε θέση να γνωρίζει ότι όπω είχε ενισχυριστεί από την αρχή και όπω βεβαίω ο φιλελεύθερο την πρώτη μα απάντηση στο δημοσίευμα του αγνόησε. Γιατί πιστεύω ότι είναι στοιχειώδης δημοσιογραφική διοντολογία. Όταν σου απαντώ σε ένα δημοσίευμα, τουλάχιστον να το αναφέρει. Ότι ναι. ξέρεις ξέρει, υπάρχει και μια απάντηση. Και ερμήνευσε την όπω θέλει. Ναι. Αγνοήθηκε. Για, σε ποια απάντηση μιλάτε, ε... Ε, Είχαμε να απαντήσει. Ναι. Την, την, Επειδή την στο, δευτε... στο είχε, δημοσίευμα είδα, είδα Βεβαίω. Ναι. Ναι. Οποία... Αυτή ήταν η δεύτερη. Και υπήρχε και δεύτερη απάντηση. Ναι. Η δεύτερη απάντηση στο τρίτο δημοσίευμα του Τη εφημερίδας Μάλιστα. Ε, απλά έγινε κάποια αναφορά. Ναι. Ε, και βεβαίω από εκείνη την αναφορά, η οποία αναφερόταν και σε επιστολή δικηγόρου, mm -hmm. την οποία βεβαίω ελογόκρινε. Να το πω εγώ που είμαι ο άμεσα επηρεαζόμενο. Mm -hmm. Η επιστολή μιλούσε για εμπλεκόμενον και διαπλεκόμενον διευθυντή τμήματο. Mm -hmm. Ναι. Και έγινε του συνειδητή προσπάθεια να εξαιρεθεί, και γίνεται, να εξαιρεθεί από την άσκηση των καθηκόντων του. Ε, αυτόν... Στη διερεύνηση αλλά και στην ευρύτερη λειτουργία του τμήματος. Ναι, ωραία. Αυτ... Αυτό που αντιλαμβάνουμε ότι μα λέτε κύριε Σοκράτου είναι ότι κάποιοι στοχοποίησαν έναν από τα στελέχη του χρηματολογίου διευθυντικό. Στελεχώς. Ε, απλά και μόνο για μία. Όχι, προσωπική... ολόκληρο το τμήμα. Ωραία, ολόκληρο το τμήμα. Ολόκληροντα εξεκίνησε, εξεκίνησε ένα μέρο αυτού ο του ισχυρισμού. Είναι Ωραία, ξεκίνησε για ένα. Όλο αυτό ο τόρο και ενεπλάγηκε και ο γενικό ελεκτή. Σωστά. Δε... Ε, ε, γιατί ε, κοινοποιήθηκε. Εφόσον γνωρίζω και το έχω μάθει εκ των υστέρων. Ναι. Πολύ, πολύ πριν περιέλθει στη γνώση του διευθυντή συγκεκριμένη ε, ε, επιστολή, υπήρχε όχι μόνον στα χέρια του γενικού ελεκτή, ναι. αλλά και σε πολλούς άλλους θεσμούς. Ναι. Με αυτέ τι αόριστε καταγγελίε. Σε ποιου έπρεπε να κοινοποιηθεί πρώτα. Πρώτα αυτή πρώτα έπρεπε η να, να έρθει σε γνώση του διευθυντή. Αλλήλω. Η υπηρεσιακή τάξη, ο νόμο περί δημόσια υπηρεσία, οι κανονισμοί λειτουργία τη δημόσια υπηρεσία δεν επιτρέπουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν επιτρέπουν. Ναι, την δεν είναι δεν είναι η πρώτη φορά που περιέρχονται στα χέρια του Γενικού Ελεκτή οι καταγγελίες καταγγελίε που έχουν, έχουν να κάνουν. Ναι. Για τη δημοσιοποίηση, λέτε. Δεν έχει μιλήσει ε, για τον Γενικό Ελεκτή. Ναι, για τη δημοσιο... Αυτό σα ρωτάω. Εγώ ε, έχω μιλήσει και απλά διευκρινίζω ότι ναι και ναι. στο Γενικό Ελεκτή και σε άλλου θεσμού αυτού του κράτου υπήρχαν αυτοί οι ισχυρισμοί οι οποίοι. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ο δημοσιογράφο ο Νούφριο Σοκράτου είναι ανέντιμο. Ναι πρέπει να γίνει πρωτοσέλιδο. Mm. Και αν γίνει πρωτοσέλιδο, κύριε Σοκράτου, πώ θα αντιδράσετε. Εάν αν βγει πώς... κάποιος κάποιο και καταγγείλει τον κύριο Σοκ... εμένα να πούμε, ότι παραδείγματο χάρη δέχτηκα μία μίζα. Μπορεί να φιλοξενηθεί, αν, αν αυτό είναι Πότε... ισχυρισμό, μπορεί να φιλοξενηθεί οπουδήποτε στον τύπο. Να σα πω. Πότε. Να σας πω. Όταν Εάν απαντήσαμε κάποιος... τη Δευτέρα στο δημοσίευμα του Σαβάτου και απαξιώθηκαν τουλάχιστον να κάνω μια αναφορά Πώς ήταν στην απάντηση η απάντηση σα. σας. Πώς η απάντηση ήταν η απάντηση. μας έλεγε... Τι λέγατε. λέγαμε απλά ότι αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται είναι απαράδεκτη ναι. για το τμήμα. Δεν είναι η εικόνα του τμήματο. Δουλεύουμε κάτω από πάρα πάρα πολύ δύσκολες θήκε. Ναι. Επιτρέψετε Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι σε σχέση με το 2012 το τμήμα χτιματολογίου και χωρομετρίας εργάζεται με 300 δημοσίους υπαλλήλου λιγότερους. Ναι. και έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί πέραν από τις πολλές δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες έχουν, ε, ε, έχει κληρονομήσει η σημερινή ναι. ε, ε, διεύθυνση και σε ε, μια σειρά από άλλα καθήκοντα και ευθύνε τα οποία έχουν προκύψει και με έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους, διε, τους συναδέλφους που δεν υπολογίζουν χρόνο, λέω ότι έχουμε ανταποκριθεί και μάλιστα με τρόπο που να έχουμε συμβάλει και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει τα μέγιστα στην συνολική προσπάθεια σταθεροποίηση και ανάκαμψη τη οικονομία του ναι. κράτου. Αυτά τα πράγματα δεν το αμφισβητεί πράγμα το πράγμα δεν δεν κανένα αυτό. Ε, πιστεύω και το γεγονό ότι εργάζονται στην απαντήξουσα συνθήκε. Όμω, αν, εικόνα... το... αν υπάρχει. Εικόνα... σε όλε τι οδηγίε μπορεί να υπάρχουν σαπιαμίλα, σωστά. Σε όλε τι οδηγίε και στο δικό μα τον κλάδο. Εγώ βάζω Βεβαίως. παντού, παντού Βεβαίως. υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί ε, και αυτόν οι ελεύθεροι. αδιάφθοροι και οι διεφθαρμένοι. Σωστά, συμφωνείτε. Κύριε Μονούφρυ, η, η, αυτόν έλεγε η ανακοίνωσή μα, η οποία επιμελώ ναι. και για δικού του σκοπού ναι. δεν την έχω δημοσιοποιήσει. Ότι, κύριοι, δεν είναι η εικόνα του τμήματο κτηματολογίου η εικόνα ενό τμήματο τη μίζα τη διαφθορά. Τη διαπλοκής, είναι μια εικόνα ενός τμήματος που κάτω από δύσκολε ηθίκε. Ναι, δεν αναφέρε... αμφιβάλλω. Αναφέρεται συγκεκριμένα αφιτρέψτε 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 σε πρόσωπα. απαντήσω. Επιτρέψτε μου και θα απαντήσω. Και διαβεβαιώνουμε όλου ότι όπου εντοπίζονται φαινόμενα είτε διαφθορά είτε μη συμμόρφωση με τι οδηγίε. Και τις κατευθύνσεις που η διεύθυνση του τμήματος ε, ε, δίδονται, υπάρχουν δείγματα γραφής mm -hmm. ότι αυτή η διεύθυνση, στο σύνολό της, ε, είναι ταγμένη στην πάταξη τέτοιου φαινομένου. Mm -hmm. Και, εκ πρώτη όψεως, οι συγκεκριμένες υποθέσεις τες οποίες, ε, για τις οποίες καταγγέλλεται το τμήμα ενώ mm -hmm. το τηλέο, δεν έχουν δώσει αλήθεια. Ναι. Γιατί δεν έχουν δώσει αλήθεια. Δεν έγιναν παρεμβάσει. σα ρωτήσω, κύριε, 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 ε, Σοκράτου. ε, εάν εγώ σα ρωτήσω. Ε, κρίνε μου την εκτίμηση αυτή τη ανάπτυξη. Ναι. Με ποια ακαδημαϊκά προσόντα. Ναι με ποια γνώση και με ποια οδηγία. Εσύ. Ναι. Δημοσιογράφο, ο Νόφιο Σοκράτη. Ναι, δεν έχω. Να σα απαντήσω Μπορείς από τώρα. Να δεν έχω γνώση για να το κάνω. Μάλιστα. Ναι. Με ποια γνώση και με ποια εμπειρία ένα γραφ... κτηματολογικός κτηματολογικό Ναι. Ο οποίο είναι στο entry τη πυραμίδα του προσωπικού του τμήματο κτηματολογίου. Ναι. Έχει δικαίωμα να έχει κάθε άποψη. Ναι. Βεβαίω. Δεν έχει δικαίωμα όμω να πιστεύει ότι η άποψή του είναι και αυτή που πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο, με την παρεμβολή δικηγόρου, ναι. συντεχνιών, θεσμών ή οτιδήποτε, ναι. να επιβάλλει στο διευθυντή. Μάλιστα. Ειδικά είναι μια περίπτωση που. Είναι δηλαδή θέμα ανεκτίμηση, είναι θέμα ανεκτίμηση δηλαδή. Είναι και θέματα εκκίνηση. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσετε συγκεκριμένα. Να σα πω, πω το πιο απλό παράδειγμα που σας θα πω. γίνει καταναλωτή. Αυτά τα 400 τετραγωνικά μέτρα. Τα οποία λέει ότι παρουσιάζονται, ε, έγινε σμίκριση και παρουσιάστηκαν στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Δεν υπάρχει αυτή Όχι. η. Όχι, και θα το διαπιστώσει η έρευνα και είναι παράκληση όταν ολοκληρωθούν οι έρευνε. Και καλούμε όλου του θεσμού που εμπλέκονται να. Ε, ε, να διερευνήσουν, να ακούσουν να γίνεται όμως και σωστά, γίνεται. Και να, να, Το πάρουν γνώση και να λαμβάνουν υπόψη τους τους ειδικού ναι. επί των θεμάτων. Η άλλη καταγγελία που χρωματίστηκε ναι. ένα μέρο ενώ εκεί αυτό α... έπρεπε ε... να γίνει ε... από την επαρχιακή εκεί Εκεί και Άρα αν εκεί και το τμήμα. Ναι. Εκεί και αν αδικείται το τμήμα. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά περίπτωση η οποία είχε πολεοδομικά ε, αδειοδοτηθεί με έναν μεγα, ήταν πολύ μεγάλη έκταση master plan πολύ συνηθισμένο ε, η οποία υλοποιείται κατά φάσεις και υπήρχε ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης φάσης ναι. μερικών δεκάδων κατοικίων και βεβαίως Είχαν απευθυνθεί οι ιδιοκτήτε στο τμήμα χρηματολογίου για να ε, εκδοθούν τίτλοι. Ναι. Χαιρόμαστε που υπάρχει και ανταπόκριση. Ναι. Γιατί για κάποιε δεκαετίε κανένα δεν ενδιαφέρονταν να Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Σύγχυση ε, ποιο είναι ε, και, και, το ο ιδιοκτήτη. Αυτό που δω ποιο είναι ο ιδιοκτήτη. Πώ να πάρουν εγκλωβισμένοι που έχουν πληρώσει του τίτλου. Πώ να εκδοθούν τίτλοι για. Πολλέ δεκάδε χιλιάδε ε, ακίνητα που δημιουργήθηκαν. Ο συγκεκριμένο χρηματολογικό γραφέα και τον πιστώνω με απειρία. Ναι. Για να είμαι σωστό και δίκαιο. Ναι. Τον πιστώνω με απειρία. Την απειρία όμω δεν την καλύπτει με συγγραφή μυθιστορημάτων, μυθοστρ... για τα οποία έχει προετοιμάσει ε, το τα περιεχόμενα του μυθιστορήματο. Ναι. Η δημόσιου χρήματο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχε ετοιμάσει ο ίδιο ετοίμασε την υπόθεση και παρεμπιπτόντω έκλεισε μέσω τη εκπομπή σα, επειδή έχει αφαιρέσει. Και δεν μπορεί να είναι άλλο που το αφαίρεσε. Το σχεδιάγραμμα που δίκην Ταλή, ο ελεκτής του έχει ζωγραφίσει, και αν το έχει ή οποιοδήποτε το έχει, θερμή παράκληση να το επιστρέψει για να το βάλουμε στο φάγελο να ολοκληρώσουμε. Την, έρευνα. Τι, τι, την υπόθεση να ολοκληρώσουμε. Ναι. Την υπόθεση να ολοκληρώσουμε. Λείπει δηλαδή έγγραφα από το συγκεκριμένο φάγελο. Βεβαίω. Και είναι αυτόν τον οποίο ε, έχει πινελιάσει κατά τα δημοσιεύματα και κατά, τις, ε, κατά τους ο, 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 ο λειτουργός του ισχυρισμού ο λειτουργό του τμήματο. Και δεν έγινε αυτόν. Ε, Ψάχνουμε ναι. να το βρούμε. Ας. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε ακόμα. Ο... Ε, Μα λείπει ένα σημαντικό κλειδί, ένα σημαντικό στοιχείο. Βεβαίω. Όπω επιτρέψτε ναι. Επειδή ξέρω Ό, ότι... την ουσία τη υπόθεση. Επειδή είπατε προηγουμένω Φέρετε... ότι εκεί και να απέχει η αλήθεια. πώ το διαβίστε, αδιαφυσβήτητα. Αν ξέρετε ότι ενεργώ τάχιστα. Βεβαίω, ναι, ενεργώ το ξέρω. Τάχιστα. Αλλά. Θέλουμε και, και να υποβάλω και τι ερωτήσει. Σε καμία περίπτωση να επιτρέψω έστω και σε μεμονωμένε περιπτώσει κάτω από οποιαδήποτε ομπρέλα για θέλουν να καλυφθούν, να μειώνουν και να σπηλώνουν την εικόνα του τμήματο. Ναι. Πριν μερικού μήνε το τμήμα έχει βραβευτεί με βραβείο καινοτομία. Έχετε καταλήξει όμω το συμπέρασμα. Ναι, το, το ξέρω. ξέρω. Έχει, το έχουμε μεταδώσει. Το Έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι την εικόνα του χρηματολογίου ή μήπω. Την εικόνα Η του χτιματολογίου θε... δεν μπορεί είναι να είναι άλλη ένας γρα... ε... Εσείς είπα, συμπα... ένας γραφέας γιατί να θέλει να πλήξει την εικόνα του χτιματολογίου. Γιατί έχω κάποιες λεπτομέρειες υπόψη μου, αν θέλετε εγώ τις δημοσιοποιώ. Ναι, να είμαστε... ε, το... Έχουν δει και στα επόμενα δημοσιεύματα. Ε, έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο γραφέα με τον χαρακτηρισμό ε, μάρτυρα δημόσιου συμφέροντος. Ναι. Ευχαριστώ. Υπάρχουν μηχανισμοί σε αυτόν τον τόπο που κάποιο. Ε, Ανακηρύσσεται μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο. Έχουν ακολουθηθεί. Πώ έχουν φτάσει. Οι διαδικασίε. Ναι. Είναι ένα έτοιμα στο... που καταθέτει ο δικηγόρο του. Το, Το δικαστήριο θα αποφασίσει. <συσχελίδι> Όταν θα, Όταν θα πάει στο δικαστήριο. Όταν θα πάει στο δικαστήριο. Εγώ δεν ξέρω ποιος το, το συγκεκριμένο είναι. πρόσωπο, δεν ξέρω, ούτε το γνωρίζω, ούτε είχαμε οποιαδήποτε απόφη. Ναι, είναι απρόσω... Επειδή είπατε είναι, είναι γραφέα. Μπορεί ο άνθρωπο αυτό να, να έχει είναι... κάποιε γνώσει. Δεν ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει επειδή είναι γραφέα, μπορεί, μπορεί λόγος, να είναι προσοντούχο. Δεν ξέρω Να επιτραπεί από διάφορου εξωτερικού παράγοντε που δεν γνωρίζουν να δοθεί η πίστοση στη διεύθυνση του τμήματος που γνωρίζει ε, ότι θα χειριστούν απρόσωπα, ναι, απρόσωπα την ε, ε, υπόθεση, ανεξάρτητα από το ποιον ονομάρι, Μπορούσε να είναι το δικό μου το όνομα. Ναι. Ο γραφέας να ήταν ο, 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 ο νυν διευθυντής Ανδρέας Σοκράτου. Ναι. Τόσο απλό. Το να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να εξαιρεθεί από τη διερεύνηση, η διεύθυνση του τμήματο, σημαίνει ότι κάποιοι ήδη έχουν ερευνήσει, έχουν δικάσει, έχουν καταδικάσει και έχουν βρει ένοχο mm -hmm. το διευθυντή του τμήματο, εκτό και αν δεν τα ερμηνεύω σωστά, ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε ε, ε, Καταρχά, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και θέλω να απαντήσετε και σε αυτό, κανεί δεν μπορεί να καταδικάσει τον οποιονδήποτε. Μα αυτό αυτό, αυτό ισχύει ισχύ και Κατά για εσά. Δεν μπορείτε να τον, μας. τον καταδικάσετε Βε, και να απορρίπτετε πριν να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτόν, Έχετε κάποιε ενδείξει, λέτε, αυτόν, αλλά δεν είναι απόφαση αυτό Και αυτόν έχουμε πει στην πρώτη μα ανακοίνωση, Ωραία. η οποία επιμελώ δεν έχει ψεύδεται όταν λέει ο δικηγόρο, επειδή έχω διαβάσει την επιστολή του δικηγόρου, όταν λέει ότι οι, σχετικές, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν κοινοποιηθεί όχι μόνο στι διάφορε ελεκτικές αρχέ, mm. αλλά και εσωτερικά στι σχετικέ υπηρεσίε, τηρώντα τι προβλεπόμενε υπό τον νόμο διαδικασίε. Εκεί είναι το Εκεί είναι το πρόβλημα. Επειδή είπατε προηγουμένω στην αρχή ρόντας, δε, δεν, μα τι έδωσαν εμά. Ε, ναι. Άρα... Άρα, ψεύδεται εδώ ο συνηγόρο υπεράσπιση. Να, υπεράσπισης. να σα διαβάσω, διαβάσω, τι λέει ο νόμο περί δημόσια υπηρεσία. Ναι. Τον, τον, ξέρω, να μην διαβάσω. Να τον πω απέ... Όχι, μην διαβάσετε, θα μα πάρει πολύ χρόνο. <laughs> Πεςτε μου συνοπτικά. Ο νόμο περι... λέει ότι κανένα δεν μπορεί να δημοσιοποιεί πληροφορίε που περιέρχονται στην αντίληψή του ε, και αφορούν τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, εκτός και αν προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Ναι. Άρα η επίκληση του δικηγόρου ότι τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων είναι δική του ερμηνεία. Ναι. Έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι έχουν γίνει, αλλά Αυτό να μα το... δώσει και εμά το δικαίωμα Αυτό να πιστεύουμε το ότι δεν έχουν γίνει. συμπέρασμα, γιατί λέει και ισχυρίζεται, υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι στι σχετικέ εσωτερικέ Υπηρεσίε και διαδικασίε ε, έχει προβεί ο ίδιος ο πελάτης του. Ευχαριστώ και για το ερώτημα. Κοινοποιήθηκαν αυτές οι πληροφορίε και τίποτα ερώτημα. δεν έγινε. Για αυτό Ευχαριστώ για το ερώτημα. Μάλιστα. Καταρχήν, οι καταγγελίε αυτές του συγκεκριμένου χτιματολογικού γραφεία ε, είναι μέρος κάποιων καταγγελιών. Οι οποίε ελάχιστα έχουν να κάνουν με αυτήν την, τε, τε, τους 24 τίτλους του 24 τίτλου του μυθιστορήματο ε, και έχουν ξεκινήσει το Σεπτέμβρη του 2018. Ναι. Υπάρχει αλληλογραφία και βεβαίω ευπρόσδεκτο οποιοδήποτε θεσμό να κάνει Για την, την αλληλεγγύη του διερεύνηση και αν διαπιστώσει ευθύνη στον ίδιο τον διευθυντή να την αναλάβει. Είναι έτοιμο ο διευθυντή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο ίδιο ο διευθυντή αμέσω όταν πήρε όχι αυτή την επιστολή. Μια επιστολή με την οποία ε, 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 κατηγορούσε ότι ξέρει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υπηρεσιακών σχέσεων ναι. στον τομέα που εργάζεται. Ε, μόνο αυτό λήφε... του είχε κοινοποιήσει, μόνο αυτό είχε κοινοποιηθεί από τον. Ναι, Επέρος. Μάλιστα. και, Μάλιστα. και σε αυτόν αντέδρασε άμεσα ο διευθυντή, δίδοντας οδηγίες να ετοιμαστεί και να του επιβληθεί έκθεση Μάλιστα. από την Υπ. του Γραφείου. Μάλιστα. Η οποία ετοιμάστηκε Ωραία. σε μερικές ημέρες. Ναι. Ε, και λέμε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από... Ναι. Δο... Και διαπιστώσατε, διαπιστώσατε ότι διαπιστώσατε. δεν υπάρχει οτιδήποτε Περιμένω. Επιτρέψτε με, αφού... αφού τα πάντα πλέον θα τα λέμε δημοσιογραφικά και είτε μέσω εφημερίδων είτε αυτά, εγώ γεγονότα θα καταθέσω. Και στηριγμένος στα γεγονότα, οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι. Πολύ περισσότερο οι εντεταλμένοι, κατά νόμων, υπεύθυνοι να κάνουν τη διερεύνηση και Μάλιστα. να βγάλουν αποφάσει. Ε, ο διευθυντή αντέδρασε. Πήρε. Έδωσε οδηγίε. Έβλεπε ότι ένα πρόβλημα. Προχωρούσε. Όλα αυτά που λέμε τα έχουμε καταγράψει και στην ναι. απάντησή μα. Και πολύ περισσότερο στην απάντησή μα που έχουμε δώσει στον, δημοσιο... στον δικηγόρο, η οποία για κάποιο λόγο η επιστολή του έχει δημοσιευτεί, αλλά η απάντησή μα όχι. Ε... Γεγονότα καταθέτει ο διευθύντη. Ζητήσατε εξηγήσει θα... από την εφημερίδα ε... γιατί δεν ε... κοινοποίησε την απάντησή σα. Θα... Σα ε, ε, παρακαλώ, ναι. δεν μπορώ εγώ να είμαι εκείνο ο οποίο ε, 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 εγώ καταθέτω ε, ε, στο, ε, στην εκπομπή σα γεγονότα. Ωραία, εγώ σα ζήτησα να έρθω. ζήτησα να έρθω. Ζήτησε να έρθω. Και εν... το κάνατε και σα ευχαριστώ. Υπήρχε κάποιο θέμα. Εξακολουθούσε. Ναι. Ο ίδιο ο διευθυντή επιτρέψτε μου να αναφέρω ημερομηνία. Ε, σημαντική, γιατί η επιστολή φέρει η ημερομηνία 15 Οκτωβρίου. Δύο του νιόβρη, χωρί να ξέρει αυτό το πράγμα. Κάνει επίσκεψη στο επαρχιακό τη Λεμεσού. Καλεί τον ίδιο τον άνθρωπο σε μια πολύ συζήτηση μαζί του για να επιληθούν τα θέματα. Μάλιστα. Διευθυντή. Να κατεβαίνει. Ε... Προ σα που το κάνατε. Ο... Προ σα που το κάνατε. Ε, Μην ε, το ε, συζητάτε ε, όμως, αυτό. Να, να δούμε. Ωραία. Ε, μετά από πολύ ωριν συζήτηση με τον ίδιο, μετά από πολύ συζήτηση με όλου του συναδέλφου μεταξύ του. Mm -hmm. Γιατί είχε δημιουργηθεί ναι. πράγματι ένα θέμα καθαρά ένα αρνητικό κλίμα στην εύρυθμη λειτουργία mm. του, 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 του τμήματο, του επαρχιακού γραφείου. Ε, δεν επήρε απαντήσει. Με αποτέλεσμα, ερχόμενο στη Λευκοσία, 3 του Νιόβρη, να δίδει οδηγία να ορίζει λειτουργών να διεξάγει mm. έρευνα. Mm. Για τα δεδομένα εκείνη τη έρευνα, Υπάρχει έγγραφη ε, κατάθεση γιατί στο τέλο δύο συναδελφοί είχαν εμπλακεί σε αυτό το θέμα. Mm -hmm. Με την οποία παραδέχονται ότι ήταν παρεξήγηση μεταξύ μα. Δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Ηταν παρεξή. παρεξήγηση. Αν το λένε, εντάξει. Ελπίζω Περιμέ. να μην του ασκήθηκαν πιέσει. Ε, γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιο. Όχι από, εσάς, πριε, όχι, όχι από εσά. Όχι Σα έχω ζηχάρει. Καμιά όχι, φορά, αν μπορεί κάποιο να φοβάται να πει κάποια πράγματα, είτε μην χάσει μα, τη θέση του, είτε οτιδήποτε άλλο. Όταν, όταν ο, ο διευθυντή σου δίδει. Εσεί μπορεί άνε... να του δώσατε την ευκαιρία, Εσείς, αλλά, διευθυντή, αλλά, διευθυντή, αλλά, διευθυντή, αλλά μετά να μεσολάβει σε κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Σα δίδει την άνεση. Να μιλήσετε. Να μιλήσει και δεν σε καλεί να έρθει στο γραφείο του. Μάλιστα. Έρχεσαι στο γραφείο σου. Ο ίδιο ο διευθυντή πάει στο γραφείο σου. Τότε πού είναι το πρόβλημα, εάν νιώσει ότι έχει απειληθεί, αν νιώσει ότι εκβιάστηκε, αν νιώθει, αν νιώθει, αν νιώθει. Να, να έρθει ναι. πίσω σε τούτον τον άνθρωπο, τον άνθρωπον, το οποίο η, η πολιτεία έταξε, και γίνεται, αποφάσισε ναι. μια ημέρα. Και, και του είπε το καθήκον, το κύριο καθήκον που είπε. Δεν αφισβητώ εσά. Δεν αφισβητώ εσά για να μην παρεξηγήσω. Ναι, αλλά όταν. όταν Λέω ένα ενδεχόμενο νιώθει... σενάριο, όταν φύγατε εσεί, παραδείγματο, να μεσολάβει σε κάτι άλλο που μπορεί να μην γνωρίζετε. Λοιπόν. Βεβαίω λοιπόν, θα μου πείτε, βρίστε με. Όταν. όταν λέει, στον τοίχο να βλέπετε τα πάντα. Εν τω μεταξύ. Ναι. Νιόβρη, 15 του Οκτώβρη είναι η επιστολή αυτή. Ναι. Ε, ε, μου κοινοποιήθηκε από έναν από του παραλήπτε. Τη επιστολή η επιστολή για να ε, τοποθετηθώ να διεξάγω την αναγκαία ανέρευνα. Προ είναι το Υπουργείο μα. Μόνο το Υπουργείο μα την υπόβαλε. Ναι. Ε, Αμέσω, επειδή ξέρω ότι τα δύο είναι διασυνδεδεμένα, mm -hmm. είναι πέραν από ηλίου φαϊνότερο, ναι. δίδω άμεσα οδηγίε να συμπεριληφθεί και να διερευνηθούν και αυτά τα θέματα. Ναι. Στην και καταλήγει, καταλήγει αυτή η έρευνα, είπαμε. Καταλήγει έτσι. όσον αφορά τα πρώτα ότι υπήρχε θέμα παρεξήγησης. Ναι. Ενημερώνομαι και λέω θα επανέλθει ο διευθυντή στη Λεμεσόν. Μάλιστα. Και όχι όπως μη ορθά αναφέρονται στα δημοσιεύματα Ξαφνικά, επειδή ενημερώθηκε ο διευθυντή ότι κάτι γίνεται στη Λεμεσόν, ε, 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 αμέσω ενήργησε και κατέβηκε, αυτό ο διευθυντή με την επιτελική του ομάδα και τη διευθυντική του ομάδα ναι. και δυστυχώ για όσου πιθανόν ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί, με την τεράστια πλειοψηφία όσων έχουν μείνει συναδέλφου στο κτηματολόγιο, ναι. ε, έχουν ταχθεί ενάντια σε τέτοια. Α, φαινόμενα εδώ σε θα πάω στηλεμεσό. Άρα ψέματα πάλι. Και κακώ αναφέρεται ότι Παναγία μου, εξυπνήσαμε στα δημοσιεύματα. Ναι. Ξέραμε ένα από τον Σεπτέμβριο. Είχατε πάει. Μάλιστα. Είχαμε ήδη πάει μια φορά. Μάλιστα. Είχαμε ήδη έρευνα και εγνωρίζαμε ότι ε, υπήρχε παραδοχή ή θελημένη. Και θα σα το τεκμηριώσω. Γιατί στη δεύτερη επίσκεψη. Θα πρέπει που να έχω... το τεκμηριώσετε σύντομα, γιατί εξαντλείται ο χρόνο. Είμαι πολύ σύντομο, αγαπητή yeah. ο ε, Δυστυχώ είναι τεράστια τα θέματα. Είμαι σίγουρο. Νιώθουμε ότι υπάρχουν διαλυτικέ τάσει. Και yeah. το καταθέτω με τον πιο επίσημο τρόπο. Α μα επιτρέψουν, σαν διευθύνσει, δεν κάνουμε. Να κάνετε την έρευνα σα. Όχι μόνο να κάνουμε την έρευνα. Να διευθύνουμε τα τμήματα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να διευθύνουμε τα τμήματα. Κάτω από την απειλή ότι Όποιου συναδέλφου, όσων χαμηλά ή ψηλά και αν είναι στην ιεραρχία, mm -hmm. θα δημοσιοποιούνται θέματα με έναν τρόπο που στο τέλο να νιώθει. Ξέρετε τι κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στο επαρχιακό Χτιματολογικό Γραφείο Λεμεσού. Να στο μεταφέρω. Να μας το, μας το μεταφέρω και καταβάλω τεράστιε προσπάθειε να το ε, ε, συγκρατήσω. Γιατί να δουλεύουμε, Μάλιστα. γιατί να αναλαμβάνουμε ευθύνη αυτών των δημόσιων υπαλλήλων θέλουμε, ναι. τον άβουλων. Το Ό, είναι, είναι, καθήκον του, είναι, είναι καθήκον του είναι, να δουλέψει. Είναι, ναι, είναι ορισμένο για να το πράξει. Ό,τι και να συμβαίνει. την άσκηση των καθηκόντων Το παραμικρό που θα κάνει είναι ε, ε, να κατηγορείτε και μάλιστα δημόσια, χωρί yeah. να ερευνείτε, χωρί να δικάζετε. Μάλιστα. Και yeah. πολύ περισσότερο να καταδικάζεται χωρί αυτά, αντιλαμβάνεστε. Ότι έχουμε πρόβλημα πλέον. Ρε, θα ευρύτερο. περιμένουμε ευχαριστώ, να δούμε πάρα. την ολοκλήρωση τη έρευνα από όλε τι αρμόδιε υπηρεσίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουκάκου, που ήσασταν εδώ για όσα μα είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίε και κύριοι, να συνομιλήσουμε λίγο με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Αξιογράφων, που φιλοξενήθηκαν και χτε στην Βουλή. Υπήρξε